600 με 700 δηλαδή στην Ελλάδα, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδο. Είναι η περίοδος που γίνονται αυτοί οι απικισμοί. Είναι η περίοδος όπου ο άνθρωπος προσπαθεί να επιβάλλει να εντοσέλνει τις τάξεις και οργάνωσης του κόσμου, να τον κατανοήσει. Γιατί η ελληνική τέχνη και η μύθη της, γενικά ο ελληνικός πολιτισμός, έχει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, έτσι, μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα, ότι ακροβατεί ανάμεσα στο αποκαλυπτικό και στο ερευνητικό. Δηλαδή, οι αλήθειες του κόσμου, όλοι οι πολιτισμοί ψάχνουν απαντήσεις για τις αλήθειες του κόσμου. Ο δικός μας πολιτισμός αυτές τις απαντήσεις τις βρίσκει μέσω της επιστήμης. Πάμε, κάνουμε αξονικές τομογραφίες, κάνουμε εκείνο, κάνουμε αναλύσεις αίματος, κάνουμε το άλλο, για να βρούμε την αλήθεια για αυτό που με ταλαιπωρεί εδώ πίσω ή κάπου αλλού. Την αλήθεια του κόσμου, άλλοι πολιτισμοί τη βρήκανε μέσα από θρησκεολογικά πλαίσια. Αυτό είναι ένας παράλληλος κόσμος. Μην το απαξιώσουμε και πούμε, τέτοιοι ήτανε, αυτό ήτανε. Όχι. Και αυτοί θεραπεύονταν μέσα από ένα είδος τελετουργικής διαδικασίας. Οπότε, ας πούμε ότι έχουμε δύο τρόπους προσέγγισης της αλήθειας. Ο ένας τρόπος είναι ο αποκαλυπτικός. Μία οντότητα κατέχει την αλήθεια, ο Θεός ή η Θεή, και με κάποιο τρόπο την αποκαλύπτει στους ανθρώπους. Αυτή η αποκάλυψη γίνεται συνήθως μέσα από ένα όραμα, μέσα από ένα ιεροβιβλίο, κάποιος Μωυσής ανεβαίνει σε κάποιο όρος και παραλαμβάνει κάποιες εντολές. Δηλαδή, αυτό είναι αποκάλυψη. Ο Θεός βρίσκει έναν τρόπο, μπορεί να γίνει και με ένα όραμα που έχει κάποιος έτσι άνθρωπος με διευρυμένη συνείδηση. Σαμανιστικές κουλτούρες μπορεί να γίνεται και μέσα από ουσίες που παίρνει ένας μάγος μιας φυλής και διευρύνει τη συνείδησή του και βρίσκει απαντήσεις. Μπορεί να προλέγει το μέλλον, μπορεί να καθορίζει την αποτελεσματικότητα του κυνηγιού, να θεραπεύει άτομα. Μην το κοροϊδεύουμε επειδή ζούμε σε μια κοινωνία που κατά κάποιο τρόπο αυτό το απαξιώνει. Πολλοί πολιτισμοί πριν από τον δικό μας δούλεψαν πολύ αποτελεσματικά με τέτοια μέσα. Άρα αυτοί είχαν ένα είδος αποκαλυπτικής αλήθειας. Κάποιος Θεός αποκαλύπτει μια αλήθεια με κάποιο τρόπο, βιβλία, κείμενα, οράματα, ό,τι θέλετε, στους ανθρώπους. Μέσω ενός εκλεκτού, ενός προφήτη, ενός αμάνου, κάπου. Υπάρχει και ένα άλλο είδος πρόσβασης της αλήθειας που είναι το δικό μας. Ο ορθολογικός τρόπος. Η έρευνα, η μελέτη, η καταγραφή, ο συνδυασμός των αποτελεσμάτων και τα συμπεράσματα που βγάζουμε. Οι Έλληνες είχαν την εκπληκτική ιδιαιτερότητα να έχουν ταυτόχρονα και τους δύο τρόπους. Αυτή επινόησαν την ιατρική με τη σύγχρονη εποχή της. Στον όρκο του Ιπποκράτη δεν ορκίστηκες. Ο Ιπποκράτης είναι Έλληνας. Και τις προάλλες που μιλάγα για αυτό μου έλεγες πάλι για τον Ιπποκράτη. Οπότε έχω την βάση για την επιστημονική προσέγγιση στη γνώση και την αλήθεια. Οι ίδιοι άνθρωποι όμως ταυτόχρονα εξήφαιναν όλο αυτό το μυθολογικό πλαίσιο και ακροβατούσαν έναν υπέροχο τρόπο ανάμεσα στα δύο. Αλλά ήξεραν ότι αν η αλήθεια αυτή αποκαλυφθεί με το ιερό βιβλίο που λέγαμε, θα παγιωθεί και θα πάθει αρτηριοσκλήνηση και δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα, καλύτερα να το διαπραγματεύουμε μέσω του μύθου. Στα γεωμετρικά λοιπόν χρόνια εμφανίζεται ο μύθος, εμφανίζεται το έπος που είναι μυθικές αφηγήσεις, η Ιλιάδα, η Οδύσσια, η Θεογονία του Ισιόδου, τότε είναι αυτά. Εμφανίζεται η γραφή, γιατί την είχαν ξεχάσει, να γράφουν. Μετά, μόλις καταστράφηκε ο Μυκηναϊκός κόσμος, η γραφή που είχαν οι Μυκηναίοι και είχαν και τρεις γραφές. Γραμμική Α, γραμμική Β και κάτι ιερογλυφικά. Εξαφανίζεται, δεν ξέρει κανένα τα γραφικά. Και παίρνουν από τους Φοίνικες τα καινούργια γράμματα, προσέχουν τα φωνήματα και φτιάχνουν τη γραφή. Έλογη οργάνωση του ενιολογικού σύμπαντος. Η γραφή, η γλώσσα, είναι ο τρόπος που σκέφτομαι. Οπότε, έχω τη γραφή. Έχω την αλλαγή των ταφικών εθήμων σε κάψη. Έχω το μύθο, έχω το έπος, έχω τους απικισμούς. Τώρα που πήγαμε αυτό στο ταξίδι στη Σικελία, όλα αυτά έγιναν τότε, στα γεωμετρικά χρόνια. Εκεί πήγανε στις Σιρακούσες, στον Ακράδαντα, στο ένα, στο άλλο. Έχω τους θεσμούς, όχι αυτούς την Τρόικα, τους διάφορους θεσμούς που ενισχύουν την ανάπτυξη και την εσωτερική συνοχή της κοινότητας. Γι' αυτό το διευκρινίζω, γιατί αυτή η λέξη πες πολύ τελευταία με άλλες νοηματοδοτήσεις. Δηλαδή, ιερά, ότι όλοι εμείς που μοιραζόμαστε ένα κοινό ενιολογικό σύμπαν, έχουμε τους ίδιους θεούς και τα ιερά τους είναι εκεί και εκεί και εκεί, υπερτοπικά συχνά.
Μπορούσε κάποιος να ταξιδέψει μέρες ολόκληρες για να πάει στο ναό του Απόλλωνα. Είτε προερχόταν αυτός ο επισκέπτης από τη Σπάρτη, είτε προερχόταν από τη Μεσσίνη, είτε από την Αθήνα. Τα μαντεία. Σαν οι θεοί να κατέχουν τα μυστικά του κόσμου και του μέλλοντος και μπορούν με κάποιο τρόπο, έστω και αλληγορικό, να μου το αναποκαλύψουν. Αθλητικοί αγώνες τότε εμφανίζονται. Ένα είδος αντιπαράθεσης του πόσο καλά διαχειρίζομαι. Οι αθλητικοί αγώνες είναι ουσιαστικά η κλεφτή ματιά, εδώ, απέναντι στο διπλανό μου, για να δω, μωρέ, αυτός το κάνει καλύτερα από μένα. Για να δω πώς το κάνει. Μωρέ, θα το κάνω κι εγώ ακόμα καλύτερα. Που ενέχει ένα είδος ανταγωνισμού, αλλά που σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί πυροδοτώντας ένα είδος προχωρήματος του όλου πολιτιστικού πεδίου. Οι Ολυμπιακοί αγώνες που είναι ένα και πιο σημαντική, αλλά ένα είδος αγώνας εκεί, τότε αρχίζουν. Οι Αμφικτυονίες, που ήταν ένα είδος υπερτοπικής αρχής που προσπαθούσε να επιβάλλει κατά κάποιο τρόπο μια τάξη στον παραλογισμό του πολέμου, κάτι σαν τα Ηνωμένα Έθνη, ας πούμε, και που και εκείνη την εποχή είχε φιλοχωρήσει σε αυτό και το αντίστοιχο που έχει φιλοχωρήσει και σήμερα. Δηλαδή, μεγάλες δυνάμεις εποχής κάναν και λίγο κουμάντο για τα συμφέροντά τους. Δεν ήταν τόσο αθώο όσο ακούγεται. Οπότε όλα αυτά συμβαίνουν τότε. Και οι άνθρωποι θέλουν αυτούς τους μύθους να τους απεικονίσουν. Αλλά επειδή τα γεωμετρικά αγγεία έχουν τις εικόνες ως signs, τα σήματα είναι δίσκαμπτα. Στα γεωμετρικά χρόνια μας ενδιαφέρει το τι και όχι το πώς. Τι είναι αυτό, άρμα. Τι είναι αυτός, οπλήτης. Τι είναι αυτός, νεκρός. Τι είναι αυτή, θρηνοδή. Τι είναι αυτή, συγγενής. Τι είναι αυτή, δηλαδή μας ενδιαφέρει να ταυτοποιήσουμε την ταυτότητα και τη λειτουργία της κάθε μορφής. Αυτά είναι όλα signs. Είναι σημαίνοντα που παραπέμπουν σε ένα σημαινόμενο. Ποιο είναι το σημαινόμενο? Τι είναι αυτό, νεκρός. Σημαίνομαι, η ζωή που χάθηκε. Τι είναι αυτό, θρηνοδή. Σημαίνομαι, ο πόνος που άφησε πίσω του είναι αβάστακτος. Γι' αυτό φέρνω τα χέρια στο κεφάλι. Τι είναι αυτό, οπλήτης. Γιατί αυτός που πέθανε δεν ήταν όποιος, ήταν πολύ σημαντικός για την κοινότητά μας. Τι είναι αυτό, άρμα. Γιατί στην κηδεία του είχαν άγημα. Και εγώ τι είμαι, είμαι ένα αγγείο, ένας μεγάλος κρατήρας από το δίθυλο, 1,30 ύψος, που τοποθετούμε πάνω στο μνήμα, εδώ, για να θυμίζω στους περαστικούς όλα αυτά, όπως εμείς τοποθετούμε τις οπτικές μας σημάνσεις στον δρόμο, για να λειτουργήσει πιο συνεκτικά η κοινότητά μας. Δεν είναι δηλαδή, είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον, αν το σκεφτείτε, με όρους οπτικών σημάνσεων, αυτά που έλεγε ο Arnheim με το visual thinking. Αυτό είναι ένα visual thinking, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί και εμείς ζούμε σε έναν κόσμο τέτοιων οπτικών σημάνσεων. Δεν κάνω παραλληλισμούς για να μην φάνω φθηνή και μπακάλικη. Αλλά από τη στιγμή που θα βγούμε, ο τρόπος που θα παρκάρουμε το αυτοκίνητο, ο τρόπος που θα ακολουθήσουμε μια διαδρομή, ο τρόπος που θα μπούμε στο μετρό, ο τρόπος που θα κάνουμε, θα δεις, είναι όλα αποτελέσματα των επιταγών που μου δίνουν τα οπτικά σημεία που με περιβάλλουν. Οι Έλληνες το πρώτο έκαναν αυτό. Φτιάξαν έναν κόσμο, the city of signs ήταν η Αθήνα, όπου παντού υπήρχαν τέτοια οπτικά σημεία. Αυτά όμως είναι signs, είναι σημεία δηλαδή. Επιβάλλουν νόημα. Σου λένε, αυτό είναι αυτό. Αυτό που το δεις, κάνει αυτό. Με τον ίδιο τρόπο που επιβάλλει ένα σήμα της τροχέας μια συμπεριφορά μας. Οπότε, αυτό το σήμα διατάζει. Μου λέει, κάνει αυτό, σημαίνω αυτό. Όταν όμως ο μύθος αρχίζει και αποκτά μια εμβέλεια πολύ μεγαλύτερη, δεν κάνει αυτό. Αυτό είναι αυτό το πολύ ωραίο που είχε πει ο Γκόμπριχ. Geometric art does not represent, it signifies. Αυτό, η διαφορά μεταξύ representation και signification. Εδώ, όλα αυτά λοιπόν είναι τέτοια. Όταν όμως, σιγά σιγά, αρχίζω να θέλω να απεικονίσω μία μάχη, αρχίζω να θέλω να απεικονίσω έναν τρόπο με τον οποίο αυτό συγκροτείται, δεν μου κάνει αυτό. Δεν μου κάνει το τι θέλω, το πώς.
Και πώς είπες ότι το πολέμησε και πώς, γιατί ο μύθος περνάει από το τι στο πώς. Και περνάει από το τι στο πώς, περνάμε και εμείς στην αρχαϊκή εποχή που μας κρατάει μέχρι το 480 και εκεί ενισχύονται όλα αυτά που λέγαμε, οι υπερτοπικοί θεσμοί, οι πολυκράτες, αλλά εμφανίζονται ταυτόχρονα η φιλοσοφία, η ελληνική ποίηση, η αναζήτηση αποτελεσματικότερων πολιτικών συστημάτων, προχωράμε από τη τυραννία στη δημοκρατία σιγά σιγά, ο άνθρωπος μπαίνει στο μέτρο του κόσμου ως επίκεντρο και η τέχνη χρησιμεύει έτσι ώστε όλα αυτά να τα κάνει πολύ πιο γοητευτικά. Εκεί εμφανίζονται και αυτό που λέγαμε με όσους είχαν πάει στο ταξίδι, τους φυσικούς φιλοσόφους. Αυτό που λέγαμε ότι αυτοί απομακρύνονται από τη θρησκεία και από το μύθο ακόμα και από την παράδοση και προσπαθούν να απαντήσουν αντολικά ερωτήματα που απασχολούν τον άνθρωπο μέσα από την παρατήρηση της φύσης. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος, ο Αναξίμανδρος δεν πήγαινε στο ναό. Πήγαινε με το άλλο πόδι. Με το ένα πόδι προσπαθούσε να βρει αν η αλήθεια του κόσμου βρίσκεται στο νερό ή στον αέρα, ο Αναξίμανδρος στον αέρα ή ο Θαλής στο νερό. Και με το άλλο πόδι πατούσε στη θρησκεία και το μύθο. Δεν ήταν ασύμβατα δηλαδή αυτά, όπως ήταν ασύμβατη η θεωρία του Δαρβίνου που οδήγησε στον αφορισμό του από την Εκκλησία. Αυτό είναι ευφυές, αν βρεις έναν τρόπο να μπορέσεις να συμβιβάζεις. Και αυτή η ευφυΐα εξυφαίνεται πάρα πολύ με την κυρίαρχη παρουσία του μύθου. Γιατί ο μύθος ήταν πολύ βαθιά ριζωμένος μέσα σε αυτό το κομμάτι. Ας πούμε, μία αναφορά, μια και μιλάμε για αυτή την εποχή, στη φιλοσοφία. Έτσι, για να το συνδέσουμε με άλλο μύθο, να βάλω το αέτομο του εκατόμπεδου. Λένε τώρα αυτοί πιο αναλυτικά, ο Θαλής ας πούμε, τα πάντα προέρχονται από το νερό. Όπως και συγεννήθηκε σε ένα αμμιακό υγρό, έτσι, όπως αυτός και πάει είπαμε και στην Αίγυπτο και είχε δει εκεί τον Νίνο να πλημμυρίζει τα ξεροχώραφα και ξάφνου ξεφυτρώνουν βατράχια από μέσα και έλεγε το νερό είναι αυτό που δημιουργεί τη ζωή. Έρχεται ο Αναξίμανδρος, λέει, καλέ τι νερό, το άπειρο είναι. Το Big Bang είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα που έδωσε την αίσθηση. Γιατί όλα τελικά είναι φίμερα, αλλά κάτι μένει. Έρχεται το Αναξιμένης και λέει, καλτί νερό και άπειρο. Ο αέρας είναι. Άμα δεν αναπνέεις, το οξυγόνο είναι. Αν δεν αναπνεύσεις, θα πεθάνεις. Έρχεται ο Παρμενίδης, μιλάει, λέει, πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε, αλλά πάρα πολύ εφήμερα. Ενώ εγώ νομίζω ότι όλα όσα υπάρχουν υπήρχαν από πάντα. Αυτός λοιπόν λέει, μην τα διαβάζετε με αυτά που βλέπετε, όχι με τις αισθήσεις, στήριξου στη λογική, κάτι μένει. Έρχεται ο Ηράκλειος, λέει το ακριβώς αντίθετο. Δεν μένει τίποτα. Τα πάντα συνεχώς μεταβάλλονται, οι μεταβολές είναι αυτό. Και έρχεται και ο Εμπεδοκλής που του αφιερώσαμε αυτό το ωραίο στη Σικελία, γιατί ήταν από εκεί. Και λέει, συνδυάζει τα πάντα ο Εμπεδοκλής. Είναι έτσι πολύ ωραία φιλοσοφία του, στους προσωπικούς τουλάχιστον, που λέει ότι και αυτοί είχαν δίκιο που αναζητούσαν μία πηγή της ζωής. Και αυτός είχε δίκιο που έλεγε ότι τα πάντα αλλάζουν. Και αυτός είχε δίκιο που έλεγε ότι πάντα κάτι μένει που είναι σταθερό. Αλλά δεν είναι, λέει, ένα τα πρωταρχικά στοιχεία του κόσμου, είναι τέσσερα. Και είναι και δύο κινητικές δυνάμεις που επενεργούν μεταξύ τους κτλ. Κτλ. Τα νόμια τα χωρίζουν κτλ. Αυτοί λοιπόν τι κάνουν. Προσπαθούν να βρουν την αλήθεια του κόσμου στη φύση που τους περιβάλλει, στη γη, στον αέρα, στο νερό, στη φωτιά κτλ. Και στις δυνάμεις που επενεργούν πάνω σε αυτό. Αυτά γίνονται στην αρχαϊκή και μετά την κλασική βέβαια εποχή.